Επιτρέψτε μου εδώ ένα σχόλιο γύρω από το ζήτημα αυτό, καθώς είναι και εξαιρετικά επίκαιρο. Ακόμα και την Εκκλησία φοβάμαι πως εργαλοποιεί με κινησμό η κυβέρνηση. Αντιμετωπίζεται ένα εξαιρετικά κρίσιμο θέμα ως ένα διμερές παζάρι, ξεσηκώνοντας ταυτόχρονα χιλιάδες ιερείς και δημιουργώντας πολλά προβλήματα στις σχέσεις του ελληνικού κράτους με το Πατριαρχείο. Βαφτίζεται τους ιερείς ως τι τώρα, ως ιδιωτικούς υπαλλήλους, ως κάτι διαφορετικό? Πάντως τους εξαιρείται από την εννέα αρχή πληρωμών, υποκρινόμενοι ότι δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά ταυτόχρονα θα εξακολουθεί ο κρατικός προϋπολογισμός να τους πληρώνει. Αλλά βέβαια, έτσι σας δίνεται η δυνατότητα να αλήξετε ακόμα 10.000 θέσεις προσλήψεων για να τακτοποιήσετε κι άλλους πελάτες σας. Πριν από λίγο συνάντησα την Ένωση Κλινικών. Επαναλαμβάνω και εδώ πέρα στην Εθνική Αντιπροσωπεία αυτό που τους είπα. Στη δική μας χώρα η Εκκλησία είναι υπόθεση ενός ολόκληρου λαού. Και γι' αυτό και η ρύθμιση των σχέσεων πολιτείας-εκκλησίας δεν μπορεί να γίνει κρυφά από το λαό, δεν μπορεί να γίνει χωρίς το λαό και πολύ περισσότερο δεν μπορεί να γίνει με το λαό απέναντι. Δεν θα δεχτούμε καμία αλλαγή που να δημιουργεί συνθήκες ανασφάλειας στους κληρικούς. Ο απλός ιερέας είναι στήριγμα της κάθε τοπικής κοινωνίας. Είτε αυτό αρέσει σε κάποιους, είτε δεν αρέσει. Και θέλω να διαβεβαιώσω τους κληρικούς όχι μόνο ότι απολαμβάνουν την αμέριστη συμπαράστασή μας, αλλά και το σεβασμό μας, αλλά και ότι αυτή η κοροϊδία της κυβέρνησης δεν πρόκειται να περάσει. Διότι η κοροϊδία και απάτη, κύριε Τσίπρα, είναι να υποστηρίζεται ότι αδειάζουν 10.000 θέσεις στο δημόσιο την ώρα που οι κληρικοί εξακολουθούν να μισθοδοτούνται από το κράτος. Και η άποψή μας είναι ξεκάθαρη. Το άρθρο 3 δεν χρειάζεται καμία αναθεώρηση, διότι μια τέτοια αναθεώρηση, το μόνο το οποίο μπορεί να προκαλέσει, είναι να θέσει σε κίνδυνο την ισορροπία των σχέσεων μεταξύ της Εκκλησίας της Ελλάδος και του Πατριαρχείου. Και για όσους ενδιαφέρονται για την περιβόητη θρησκευτική ουδετερότητα, ας διαβάσουν όχι το άρθρο 3, αλλά το άρθρο 13 του Συντάγματος, που κατοχυρώνει με απόλυτο τρόπο την ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης και την ίση αντιμετώπιση όλων των θρησκειών από το κράτος. Εμείς υπερασπιζόμαστε την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας, όμως με σεβασμό στην ιστορία μας και στον πολιτισμό μας. Και φυσικά με σεβασμό στο γεγονός ότι η πλειοψηφία των συμπολιτών μας είναι ορθόδοξοι χριστιανοί. Το κράτος δεν μπορεί να διαφορεί και πολύ λιγότερο δεν μπορεί να υποτιμά την θρησκευτική πίστη του 95% του ελληνικού λαού. Και κάτι ακόμα. Η Εκκλησία δεν είναι εταιρεία. Και φυσικά η αποστολή της δεν είναι να κερδίζει χρήματα. Βεβαίως έχει κάθε δικαίωμα να αξιοποιεί την περιουσία της για να υποστηρίζει το φιλανθρωπικό της έργο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το διευκολύνει η πολιτεία. Αυτό όμως πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους νόμους, τις προϋποθέσεις και τις φορολογικές επιβαρύνσεις που ισχύουν για όλους. Και βέβαια, η ύπαρξη διαφορετικών εκκλησιαστικών καθεστώτων στην Ελλάδα είναι ένα πλεονέκτημα, δεν ένα μειονέκτημα. Και η εκάστοτε κυβέρνηση οφείλει να προστατεύσει αυτά τα καθεστώτα, να δίνει ίσες ευκαιρίες και όχι να δημιουργεί διχόνοιες και ανισότητες μεταξύ τους.